Δύσκολα ξεκίνησε η εβδομάδα, με την επικαιρότητα φυσικά να χαρακτηρίζεται από τις διαστάσεις της πανδημίας του κορονοϊού και τις συνέπειές της. Να σημειωθεί πάντως πως στην Πελοπόννησο παραμένουν αμετάβλητα τα κρούσματα και αυτό είναι κάτι θετικό. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ετοιμάζεται τον βηματισμό για την επόμενη μέρα και πώς θα γίνει η άρση των περιορισμών. Πριν τα δούμε όλα αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε με τα τοπικά μας θέματα. Ταλαιπωρίας συνέχεια, καθώς χωρίς νερό παραμένουν περιοχές της Καλαμάτας και της Δικής Μάνης. Οι προγραμματισμένες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση του κεντρικού αγού μπορεί αρχικά να δόθηκε το σήμα πως ολοκληρώθηκαν χθες βράδυ, όμως τα προβλήματα παρουσιάστηκαν με νέα βλάβη που σημειώθηκε και έτσι σταδιακά αποκαθίσταται. Πάμε να καλησπέρισουμε εμείς. Έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο τον διευθυντή της τηλεοράσης, τον Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Μαζί μας η συνάδελφος Γιουλία Νοστοπούλου. Καλησπέρα και εσένα, Γιουλία. Καλησπέρα. Αλλά και ο πρόεδρος Συνδέσμου Ίδρυσης, ο κ. Δημήτρης Κουβούτσης. Καλησπέρα, κύριε Κουβούτση. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Τώρα, τι γίνεται, πότε θα έχουν νερό οι πολίτες της Καλαμάτας και της Δικής Μάνης? Είναι ένα πολύ μεγάλο αγωνιέδες ερώτημα. Λεπτό προς λεπτό είναι και αλλεπάλληλα τα παράπονα των πολιτών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καταρχήν θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή το νερό έρχεται με μεγάλες ποσότητες στην περιοχή μας. Έχει αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη και την επόμενη ώρα δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Σιγά σιγά όλη η Καλαμάτα και όλα τα περίχωρα και οι πόλεις οι όμορες θα έχουν το νερό κανονικά. Αλλά θα θέλατε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή? Ναι, να τα πάρουμε, γιατί χθες το βράδυ είδαμε και μια δική σας ανακοίνωση που λέμε ότι όλα κυλούν καλά. Σε πόση ώρα, κύριε Κούτση, συγγνώμη, πριν πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, σε πόση ώρα θα έχει νερό η Καλαμάτα για το πράγμα? Εμείς έχουμε τρελαθεί σήμερα. Δεν έχουμε ανθρώπους να σηκώνουν τα τηλέφωνα, γιατί και εμείς, από ό,τι καταλαβαίνετε, σε πόση ώρα για μας βλέπει ο κόσμος τώρα? Είναι λογικό όταν υποφέρει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή το κάστρο, οι δεξαμενές είναι γεμάτες, οι τούρλες θα είναι σε λίγο. Δεν υπάρχουν ζητήματα. Θα είναι τάχιστα, επανέρχεται η κανονική κατάσταση όσον αφορά το νερό. Να το δηλαδή, προσδιορίσουμε, να το προσδιορίσουμε λίγο το τάχιστα. Το τάχιστα ποιο είναι, γιατί από το πρωί λέμε σε μια ώρα, σε δύο ώρες, σε τρεις ώρες. Μέσα στην επόμενη ώρα. Μέσα στην επόμενη ώρα, εντάξει, ωραία. Μέχρι να τελειώσουμε το βελτίο, εγώ θα πω. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Για να ξέρει ο μακάρι. Βεβαίως. Λοιπόν, και να είμαστε εδώ και στον αέρα. Να μας πείτε λίγο, γιατί χθες υπήρξε μια ανακοίνωση από εσάς και όλοι πιστεύαμε ότι είχαν αποκατασταθεί και τα προβλήματα πολύ νωρίτερα και θα είχε ο κόσμος νερό. Αλλιώς κύλησαν τα πράγματα. Θα σας τα πω αμέσως. Λοιπόν, συνέβη το εξής. Εμείς είχαμε, καταρχήν, ο κεντρικός αγωγός ίδρευσης από το πίδημα έως εδώ έχει τεράστια προβλήματα. Αυτό το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Εμείς λοιπόν στοχοποιήσαμε τρία προβλήματα σημαντικά τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Άνθειας, στον Αντικάλαμο και στο Καλάμι. Συγχωρέστε με, αλλά τώρα θα σπίτι μετά από δύο μέρες. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα προβλήματα έπρεπε να λυθούν άμεσα. Έκανα μία ανακοίνωση στην οποία έλεγα θα κοπεί η παροχή νερού από τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής έως τα ξημερώματα 7 η ώρα στην περιοχή της Καλαμάτας. Ναι. Τη Δευτέρα το πρωί. Τι συνέβη? Εμείς καταφέραμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά και στις τρεις περιοχές, ναι. 10 και 5 ακριβώς το βράδυ της Κυριακής. Και μας ενημερώσατε και εμάς και πήραμε τηλέφωνο και εμείς ενημερώσαμε με τον τρόμο σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Μα τα προβλήματα αυτά λύθηκαν. Ωραία. Άρχισε να μπαίνει νερό στην Καλαμάτα, κανονικά δόθηκε ροή και 12 και κάτι μας κάει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, καινούρια σοβαρότατη βλάβη σε άλλη τοποθεσία. Για ποιο λόγο? Δεν υπάρχουν λόγοι. Πώς δεν υπάρχει λόγος, κάτι συνέβη. Θα σας το πω, είναι πολύ απλό. Ο αγωγός, ο συγκεκριμένος, έχει τεράστια προβλήματα. Στο συγκεκριμένο σημείο είχε γίνει πριν αρκετά χρόνια επισκευή και ξαναείχαμε τα ίδια προβλήματα. Για να καταλάβετε, και όπως είδατε και στις εικόνες, υπήρχε ο αγωγός σε βάθος δίπλα σε οικία, στο Καλάμι, στον Αντικάλαμο, 6 μέτρων και καταλαβαίνετε, 5,5 μέτρων, και έπρεπε να πάμε εμείς τα 7 μέτρα για να βρούμε τον αγωγό. Γιατί ο αγωγός είχε πρόβλημα κάτω στη μεριά που είναι το έδαφος. Κύριε Κουκουτσή, να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα.
υπήρξατε βουλευτής. Ο περιφερειάρχης υπήρξε δήμαρχος. Ο δήμαρχος υπήρξε αντιδήμαρχος. Λέτε κι εσείς ότι είναι πάρα πολλά χρόνια που ξέρουμε ότι ο συγκεκριμένος αγωγός έχει πρόβλημα. Και πριν άλλοι δήμαρχοι. Άσπρισαν τα μαλλιά μου. Πραγματικά ακούω αυτόν τον αγωγό ότι έχει πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε εκείνο, πρέπει να κάνουμε το άλλο. Έχουμε εξοδέψει ένα σωρό λεφτά σε μια σειρά από έργα και καλώς. Δεν μπορεί να είμαστε στο 2020. Κάποιοι να σχετίζουν ακόμη και με θέματα υγείας σοβαρά την ποιότητα του νερού. Είστε και γιατρός και τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Και να μιλάμε για αυτήν την κατάσταση και έναν αγωγό πάρα πολύ παλιό, ο οποίος προφανώς και θα βγάλει προβλήματα και εν μέσω αυτής της καραντίνας, εν μέσω αυτής της πανδημίας που βγαίνει ο κύριος Τσιόδρας κάθε μέρα και λέει: πλύντε τα χεράκια σας, να μην έχουμε να κάνουμε ούτε την ανάγκη μας δύο μέρες. Πάρα πολύ σωστά, κύριε Αναστόπου. Με μια διαφορά όμως, ότι εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Δεν μπορώ να πω κάτι γιατί δεν συμμετείχα. Ο κόσμος φταίει τώρα, εντάξει. Εσείς δεν μπορείτε να μιλήσετε, προηγούμενοι δεν μπορείτε να μιλήσετε. Ναι, αλλά δεν βλέπουμε κανένα να έχει εκδικήσει κάτι όλα αυτά. Γεωργία, κύριε Κουκούτσι. Εγώ συνεργάζομαι με μια δημοτική αρχή και έναν δήμαρχο, ο οποίος έβγαλε πίστοση 13. Όλοι είχατε κάποιες θέσεις πριν, κύριε Δήμαρχε. Πρέπει να διεκδικούμε για την πόλη μας και δεν έχουμε δει κάτι να γίνεται σοβαρό. Κύριε Γουγκούτσι, το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο που θέτουν οι πολίτες. Γιατί τώρα η διακοπή εν μέσω καραντίνας, γιατί? Α, και αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο. Δηλαδή, μια εβδομάδα αρτσιμέτρων θα είχαμε μεθαύριο. Μια εβδομάδα δεν θα άλλαζε κάποια πράγματα. Στην εβδομάδα αυτή τι θα άλλαζε? Θα είχαμε επιδείνωση προβλημάτων. Το πρώτο. Ναι, θα ήταν και τα μαγαζιά. Κυρίως τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Ναι. Οι συμπολίτες αυτοί δεν έχουν ψυχή. Γιατί να περιμένουμε το καλοκαίρι, δηλαδή, τώρα, για να κάνουμε κάποιες τέτοιες δράσεις? Τώρα, εγώ να σας πω κάτι, κύριε Κουτσί, να σας πω κάτι. Ήταν εδώ πέρα, μιλάνε, μας έχουν πάρει σήμερα τώρα χιλιάδες κόσμος. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούσαμε. Έπρεπε ο Δήμος να έρθει εδώ πέρα να σηκώνει το τηλέφωνο. Διότι, καλώς εχθές το βράδυ, 5 η ώρα το πρωί, από ό,τι είδα περίπου, βγάλατε ένα δελτίο τύπου. Και είπατε ότι. Και με αυτό που σημαίνει σας. 5 η ώρα το πρωί και είπατε ότι θα αποκατασταθεί, γίνει κι άλλη, βλάβη και τέτοια πράγματα. Από εκεί και πέρα, σιωπή. Με αποτέλεσμα ο κόσμος δεν ήξερε τι γίνεται. Έπαιρνε εμάς και έβρισε και εμάς. Και παίρνει ακόμα. Δηλαδή, κάποιοι που δεν έχουν νερό, παίρνουν και βρίζουν και εμάς. Δεν σκεφτόμαστε και εμείς τίποτα. Αλλά και αγωνιούν πιο πολύ. Λοιπόν, δεν έπρεπε ανατακτά χρονικά διαστήματα να ενημερώνει τον κόσμο. Δηλαδή, τουλάχιστον μία-δύο ώρες, κάθε δύο ώρες να ενημερώνει τον κόσμο ότι θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό. Πώς πηγαίνετε? Και ένα άλλο ερώτημα το οποίο θέλω να σας θέσω. Όταν εκεί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζετε ένα τέτοιο πρόβλημα, μου το είπαν άνθρωποι οι οποίοι είναι της δουλειάς, δηλαδή δεν είμαι και εγώ της δουλειάς, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά όταν πάτε να βάλετε χέρι σε έναν αγώ, ο οποίος είναι από το 1978 από ό,τι μαθαίνω και είναι σάφιος, ενώ ο άλλος του 1930 δεν γίνεται σάφιος, για να καταλάβω και τι γίνεται. Έτσι είναι ή δεν είναι? Έτσι. Ναι, το 1930 ο αγώς δεν είναι, είναι ακόμα λειτουργεί, βέβαια πιο μικρής διατομής, ενώ ναι. ο του 1978 είναι σάφιος. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Οπότε να κοιτάξετε και αυτόν που θα μπει τώρα, μήπως ξανασαπείς και αυτός μετά από 10 χρόνια. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν πειράζετε έναν αγωγό και πάτε να κάνετε αυτό το πράγμα, δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ένα σάπιο πράγμα? Δεν πρέπει να είσαστε έτοιμοι για όλα? Γιατί τα 5,5 και τα 7 μέτρα που μας λέτε, φυσιολογικό είναι. Και εν πάση περιπτώσει, είδα και στις γούβες και μέσα που ήταν, δύο άνθρωποι δουλεύανε. Τι γίνεται εκεί? Είχατε συνεργεία μεγάλα? 15 ατόμων. Κάναμε ταυτόχρονα 3 παρεμβάσεις πετυχημένες. Και ξέρετε, όταν υπάρχει, πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε παρέμβαση σε μία βλάβη, η οποία μας προκύπτει 12,5 ώρα τη νύχτα, καταλαβαίνετε ποιο είναι το ζητούμενο. Σε αυτά που είπαμε ότι θα τα κάνουμε έως την 7η πρωινή, εμείς τα τελειώσαμε το προηγούμενο βράδυ 10.30. Σας ρώτησε και ο Θέμης πριν, αν κατάλαβα καλά, η βλάβη αυτή, και το λέει και ο Νίκος ο Μπελογιάννης, προέκυψε στην πραγματικότητα επειδή κάνατε παρέμβαση αυτή την προγραμματισμένη. Δεν θα προέκυπτε διαφορετικά? Όχι, μα τι λέτε, προς Θεού, συνεχώς έχουμε βλάβες. Δεν έχει καμία σχέση με τις παρεμβάσεις. Να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Εναλλακτικές υπάρχουν? Εναλλακτικές υπάρχουν? Όχι, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αν μας πάσει ο αγωγός, τι θα γίνει? Καϊκα. Είναι σάπιος αγωγός, είπατε. Καήκαμε. Να σας πω, το λέω ξεκάθαρα. Να σας πω κάτι άλλο που εγώ βλέπω μαύρο το καλοκαίρι. Δεν αντιμετωπίζω τη ζωή μου στην αυτοδιοίκηση με γνώμονα το πολιτικό κόστος.
Πρέπει να λέω αλήθειες. Σωστά. Πρέπει να λέω αλήθειες. Δηλαδή, δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, εγώ προτιμώ να κάνω, να μείνω για 5 ώρες, για 10 ώρες χωρίς νερό και δεν μιλάω για τη βλάβη που προέκυψε. Μιλάω για αυτό που είχαμε σχεδιάσει. Για 5 ή 10 ώρες, ώστε να μην μείνω σαν τη Θεσσαλονίκη 12 και 15 και 20 μέρες χωρίς νερό το καλοκαίρι, με καταστήματα ανοιχτά μετά την ιστορία αυτή με τον κορονοϊό στην πόλη μας. Εγώ θα σας πω δύο. Κύριε Κούτσι, συμφωνώ εγώ απόλυτα με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και εμείς εχθές με το που πήρα και ειδοποίησατε εδώ πέρα 10 και 5 ότι αποκατσάθηκε η βλάβη, όλοι ανακουβιστήκαμε και λέμε μπράβο. Λοιπόν, το θέμα, αυτή τη στιγμή υπάρχει εναλλακτική λύση. Δηλαδή, τι θα κάνετε? Δηλαδή έχετε, δεν ξέρω, συνεργεία, τρόπους, σωλήνες από εδώ, σωλήνες από εκεί. Σωλήνα, το βλέπω. Ή μαζί, ή πρέπει να λέμε στον κόσμο, μαζί με κήπο και κότες, όπως τους λέω και έχω γίνει γραφικός κατά βράδυ, να πάρουν και να ανοίξουν και τα πηγάδια ή να πάρουν και μια δεξαμενή σπίτι τους. Και δεν μπορούσαμε να πάμε και στη θάλασσα, πάρουμε νεράκι. Θέλω να σας καταμαρτυρήσω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για τους συνεργάτες μου, πρώτον. Δεν λέει κανείς τίποτα για τον κόσμο. Όχι, δεν υπάρχει μορφή προς τον κόσμο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι. Ακόμα και ο εργολάβος, ο οποίος έχει αναλάβει αυτές τις εργασίες, ανταπεξήλθε το συνεργείο του στο 1000, όχι στο 100%. Είμαστε πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το οτιδήποτε, αλλά δεν έπρεπε αυτή τη βλάβη που προέκυψε και δεν είχε σχέση με αυτά που είχαμε σχεδιάσει και κάνει και πράξει μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, ξέρετε πόσες βλάβες τέτοιες έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια ολόκληρης νύχτας χωρίς να πάρει χαμπάρι κανένας ότι την κάναμε. Να σας πω κάτι εγώ τώρα που μου... Να σας πω κάτι τεχνικό εγώ που μου είπε ένας τεχνικός. Ότι φτιάξατε τον αγωγό, δεν είχατε κλείσει τη δεξαμενή στο κάστρο, είχε αδειάσει δεξαμενή, γιατί πρακτικά κλείσει δεξαμενή. Βεβαίως. Ναι. Και με αποτέλεσμα μετά ανοίξατε τις βάνες με πίεση, όχι σιγά σιγά όπως έχετε ανοίξει τώρα, με αποτέλεσμα να σπάσει ο αγωγός. Άρα ερχόμαστε σε αυτό που λέω ότι το ένα προκαλεί το άλλο. Μου δίνετε τη δυνατότητα να σας πω κάτι φοβερό. Ναι. Εχθές ανοίξαμε την πρώτη Αγγλία στο πίδημα στις 10 και 20, μετά από 45 λεπτά τη δεύτερη και μετά από μια ώρα την τρίτη. Που έφτανε. Άρα δεν ισχύει αυτό που μου λέτε. Δεν ισχύει αυτό που λέω εγώ τώρα. Γιατί αυτό που είπαμε σήμερα, αυτό που λέμε σήμερα και στην ενημέρωση που έγραψε ο Θέμης ο Καναλόπουλος εδώ, που μας παρακολουθεί όλος ο κόσμος και λέμε στον κόσμο ότι το νερό έχει πάει στη Θουρία και έρχεται σιγά σιγά. Το νερό δεν είναι κότα. Με τα πόδια έρχεται το νερό. Αυτή η ενημέρωση δεν υπάρχει, κύριε Κουκούτσι. Μισό λεπτό. Άμα πάει σιγά σιγά το νερό, θα πάει. Μισό λεπτό για να το διευκρινίσω. Υπάρχει αυτή η ενημέρωση, κύριε Κουκούτσι. Πολύ ωραία. Σε αυτό το θέμα θα σας απαντήσω αμέσως. Ναι. Έχουμε και λέμε. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε τον αγωγό σιγά σιγά. Ανοίγοντας σιγά σιγά. Άρα σιγά σιγά. Μακάρι να είχα βατραχοπέδιλα να μπω στον αγωγό. Συμφωνώ να το πάτε σιγά σιγά. Μήπως εχθές το βράδυ. Μήπως έχετε στο βράδυ δεν ανοίχτηκε σιγά σιγά και από την τρεμούλα σας το ανοίξατε γρήγορα να πιω κόσμο νερό. Σας το ξεκαθαρίζω και σας λέω ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα και υπάρχει πρωτόκολλο για αυτά. Δεν κάνουμε του κεφαλιού μας. Υπάρχει πρωτόκολλο. Υπάρχουν συνεργεία. 4 η ώρα το πρωί έφερα τσάπα. Περιστρεφόμενοι. Εντάξει, 4 ώρα το πρωί. Αυτό, γι' αυτό σας λέω να είστε έτοιμοι. Τώρα και κάποιοι 4 ώρα το πρωί θα έβγανε κάποια στενοφόρα και πήγανε τον κόσμο στην Αθήνα. Και εμείς μπορεί να είμαστε αλλού. Η δουλειά μας είναι. Γι' αυτό σας λέω, μια φορά το κάνετε, εσείς άλλοι το κάνετε κάθε μέρα. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι, υπάρχει πλάνο αυτή τη στιγμή, τι θα γίνει, ή πρέπει να πηγαίνουμε και σε εκκλησίες με κλειστές, να τις ανοίξουμε πρώτα ο Θεός. Είναι ξεκάθαρο. Είμαστε πανέτοιμοι. Καταρχήν, αλλάξαμε βάνες. Νομίζω υπάρχει και ρεπορτάζ από το κανάλι σας. Βέβαια. Εάν δείτε τις βάνες, θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Αλλάξαμε τις βάνες αυτές στον Αντικάλαμο. Δεν έχουμε δει να πληρώνει όμως κάτι για τις κακοτεχνίες ή για τις κακές παραλαβές ή για τα χρήματα που χάθηκαν κανένας και δεν έχετε απαντήσει γιατί και εσείς υπήρξατε βουλευτής και όλοι κάποια θέση είχαν, γιατί δεν έχουμε αυτό που λέει και ο Νίκος και ο Θέμης, ένα plan B και πολύ καλά κάνετε και μιλάτε έξω από τα δόντια, λέτε ότι αύριο σε λίγο, σε 5 λεπτά μπορεί να ξανασυμβεί και να είμαστε λοιπόν, ξεκρέμα. Επειδή έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο, κύριε Κούτσι, ο κόσμος λέει ότι έπαιρνε τηλέφωνο και στο σύνδεσμο ίδρυυσης
και στη ΔΕΙΑΚ σας ενημερώνουν και δεν είχε καμία ενημέρωση. Δεν σήκωνε κανείς τηλέφωνο. Καλό είναι τουλάχιστον στην ενημέρωση των δημοτών να ανταποκρίνεσαι. Την ενημέρωση, αυτό για την ενημέρωση, γιατί δεν ξαναβγεί για τελευταία. Αυτό λένε τώρα αυτή. Όμως να πούμε κάτι που είναι, θα συμφωνήσω λοιπόν, κύριε Σκουκοτσής, ότι είναι άλλο πράγμα ο Δήμος και άλλο ο σύνδεσμος σύνδευσης, έτσι. Από κάποιον από τους δύο έπρεπε να το δούμε. Και υπάρχει και άλλο, και κάτι άλλο. Είχε δοθεί ρητή εντολή στους εργαζόμενους, στους υπαλλήλους του συνδέσμου ίδρυψης. Οποιοδήποτε θέλει να μιλήσει μαζί μου θα του δίνει το κινητό μου. Ναι. Μιλούσα όλη την ημέρα με συμπολίτες μου. Ναι. Όλη την ημέρα μιλούσα με συμπολίτες μου. Κύριε Κουκούτσι, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Όσο μένετε στη γραμμή, παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα ο κόσμος. Ο κόσμος περιμένει τις 10 η ώρα, φαντάζομαι. Θα ήθελα αν είμαστε στον αέρα να μιλήσουμε ξανά. Μην σας βγάλει κανένα τραγούδι, πάει και εσάς από το Χαρδαλιά. Προσέχτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Κούτσι. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλή σας νύχτα. Μείνετε εκεί, γιατί μέχρι 10 η ώρα μπορεί να μην έχει έρθει το νερό. Να το δούμε. Για να ξαναβρίζει ο κόσμος.